Πρόκειται για μια έκθεση που είναι στο φτερό του Καρχαρία, κατά Καβαδία. Είναι πολύ επίκαιρο και οξύ θέμα, γιατί μορφοποιεί και επηρεάζει σε οριζόντιο επίπεδο επιστήμες, καθημερινή ζωή, τα πάντα, και ακόμη είναι σε ευριακή μορφή και δεν μπορούμε ακόμη να ξέρουμε το μέγεθος της επιδραστικότητάς του. Η έκθεση ήταν πολύ ιδιαίτερη από την πλευρά ότι ήταν από τις πρώτες απόπειρες φωτογραφίας και AI, τέχνης και AI, οπότε είχαμε πολλούς εικαστικούς και φωτογράφους μαζί. Υπήρξε μια όσμωση καλλιτεχνικών πρακτικών και μια τελείως ανιχνευτική διαμόρφωση μέσα από αυτή την απόπειρα να έρθουν σε πρώτη επαφή με το AI και τους προβληματισμούς που αυτό δημιουργεί. Ουσιαστικά δεν ξέραμε τι θα δούμε. Οι καλλιτέχνες προχώρησαν στην κατασκευή και στην ετοιμασία των έργων τους και ουσιαστικά μας εξέπληξαν, γιατί ο καθένας έδειξε την αγωνία του και την αμηχανία του σε αυτή τη νέα τεχνική και το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Το δικό μου έργο είναι η ψηφιοποίηση των εικόνων που δημιούργησα με χειροποίητο τρόπο και με τεχνικές από τον προηγούμενο αιώνα. 4 εικόνες φωτοχαρακτικών, αφού ψηφιοποιήθηκαν, ανέβηκαν στην ειδική πλατφόρμα σαν NFT και αγοράζονται και πουλούνται με κρυπτονομίσματα που θα πρέπει να έχει ο ενδιαφερόμενος. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πάρα πολύ ζεστή. Ήρθαν και κάποια σχολεία τα οποία με πολύ μεγάλη μας χαρά ξεναγήσαμε. Και μάλιστα δεν έλειψαν οι περιπτώσεις που μας ζήτησαν και κάποιες πλατφόρμες για να μπορέσουν να δοκιμάσουν και να παίξουν με αυτά στο σπίτι. Η έκθεση ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Την ξεκινήσαμε για το πώς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το Facebook και όλα αυτά τα καινούργια συστήματα με τα οποία επικοινωνούμε μεταξύ μας αρχίσανε να επηρεάζουν πολύ τη φωτογραφία. Εκεί που ετοιμάζαμε και ψάχναμε πώς οι φωτογράφοι αντιμετωπίζουν και δυσκολεύονται για αυτό το θέμα, φτάνει η τεχνική νοημοσύνη να μπαίνει στο δικό μας το χώρο πια, γιατί όλη αυτή η μακροχρόνια εξέλιξή της έφτασε σε ένα πικ που συντάραξε τον κόσμο των φωτογράφων, των δημιουργών εικόνες, ας το πούμε έτσι. Και δόθηκε μια καινούργια πνοή, μια καινούργια κατεύθυνση για όλο αυτό το υπέροχο πράγμα που βλέπουμε εδώ με τόσο καλούς καλλιτέχνες ενωμένους, που έχω την αίσθηση ότι στους καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης τους τράβηξε λίγο από το αυτί και το μανίκι και τους βάζει σε καινούργιους δρόμους να ψάξουν το έργο τους και να το προεκτείνουν. Ως καλλιτεχνικό δίδυμο χρησιμοποιούμε μία ένωση των φωτογραφικών μας εργασιών, οι οποίες αφορούν κυρίως την ποιητική της ανθρωπινότητας, την ποιητική του σώματος, και αυτή η συναρμογή που δημιουργούμε στην παρούσα έκθεση έχει ως σκοπό να προβληματίσει σχετικά με τη σχέση φωτογραφίας, σώματος και χρήσης πρωτογενούς περιεχομένου, το οποίο παράγεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Η έκθεση έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι δημιουργείται ένα στίγμα σήμερα στην πόλη, αυτή τη στιγμή τη δεδομένη, μέσω της έκθεσης, γιατί είναι προφανώς κέριο το ερώτημα το οποίο δημιουργείται σχετικά με τη χρήση αυτών των μέσων. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας πυρήνας διαλόγου μεταξύ επιστημόνων, καλλιτεχνών, επιμελητών, ο οποίος είναι αρκετά σημαντικός. Το έργο μου είναι μία καταγραφή που ξεκινάει το 2063 μετά το τρίτο και μεγαλύτερο μέτεο σλαμ του 2059 και λέγεται «Επανακίνηση της φύσης», «Nature Restart». Παρακολουθώ δηλαδή τις διεργασίες για την επανακίνηση της φύσης. Πάρα πολλοί κόσμος ήρθε, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ θετική. Άνοιξε το τοπίο προς συζήτηση. Είμαστε πολύ στην αρχή αυτής της τριβής με την τεχνητή νοημοσύνη.
κανόνες για μια επιτυχημένη φτηνή παραγωγή. Low budget production, more cups. Το έργο αποτελείται από νέον, ένα installation και εικονική πραγματικότητα. Η εγκατάσταση που αποτελείται από μια σκάλα, μια πινακίδα και το νέον είναι βασισμένη στον πείραμα το 5 επιθήκο του Χάρλου που είχε γίνει στη δεκαετία του 60. Είναι ένα καλλιτεχνικό σχόλιο για τις κοινωνικές νόρμες, για το πώς συμπεριφέρεται η ανθρώπινη ύπαρξη μετά από συγκλονιστικά γεγονότα σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Το έργο σχετίζεται με την τραγωδία των τρένων στα Τέμπη. Οι δύο σκηνές του έχουν γίνει με τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας φωτογραμμετρία και LiDAR laser. Το δικό μου έργο είναι ουσιαστικά μια καταγραφή ενός ονείρου που έχω για τον ιδανικό χώρο κατοικίας χωρίς συγκεκριμένο τόπο. Η μηχανή του AI μου έδωσε τη χαρά να μπορώ να πραγματοποιήσω ως εικόνα αυτό το πράγμα που σκεφτόμουν. Ένα κοινό χαρακτηριστικό που ζητούσε από το AI να μου δώσει σε όλα αυτά τα αυτοκινούμενα σπίτια ήταν να υπάρχει ένα εργαστήριο στο επάνω μέρος του αυτοκινήτου, γιατί είμαι καλλιτέχνης και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το εργαστήριο μου. Πρέπει να έχω οπωσδήποτε το εργαστήριό μου να δουλεύει. Και επίσης, αν μπορεί να ανταπεξέλθει και σε περίπτωση πλημμύρας, ας πούμε, σε διάφορες καιρικές συνθήκες, να μετακινούμαστε με αυτό, με οποιοδήποτε τρόπο. Να επιβιώσει και η τέχνη μαζί μας. Και να επιβιώσει και η τέχνη μαζί μας, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα και τους πειραματισμούς και τις προσεγγίσεις διαφορετικές των καλλιτεχνών. Πώς σκέφτηκε ο καθένας να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι πειραματιστήκαμε με κάποιο τρόπο και ήταν για τους περισσότερους από εμάς η πρώτη φορά που πειραματιστήκαμε με αυτό. Ελπίζω ότι έχει πετύχει το πείραμα. Το έργο με το οποίο συμμετέχω σε αυτή την έκθεση έχει τίτλο «Φέρνβι» και αναφέρεται σε μια γερμανική λέξη που σημαίνει το άλγος για ανίδωτους τόπους, για μέρη που δεν έχουμε δει. Ο τίτλος του έργου, το «Φέρνβι», δημιουργεί μια πολυσημεία. Από τη μία πλευρά μπορεί να αναφέρεται στην έντονη επιθυμία για ταξίδια που δημιούργησε ο περιορισμός των μετακινήσεων λόγω της πανδημίας ή στον εκτοπισμό εκατομμυρίων προσφύγων και τη λαχτάρα τους για μια καλύτερη ζωή σε ένα νέο τόπο που δεν γνωρίζουν, αλλά και στις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών λόγω κλιματικής αλλαγής και την αναζήτηση ενός άλλου τόπου για μια νέα αρχή. Από την άλλη, μπορεί να αναφέρεται στην αιώνια ανθρώπινη επιθυμία για μετακίνηση από κάτι που είναι γνωστό και οικείο προς κάτι άγνωστο και ανίκιο. Τον ανίκιο κόσμο που διαμορφώνει τεχνητή νοημοσύνη, η οποία φέρνει στο επίκεντρο το οντολογικό ερώτημα «Τι είναι τελικά ανθρώπινο?». Το έργο είναι εναλλακτική αυτή. Είναι κλασικοί πίνακες που ο πρωταγωνιστής έχει αλλάξει με νέα πρόσωπα από το χώρο του θεάματος και των κρυπτονομισμάτων και αφηγείται μια καινούργια ιστορία. Στην ουσία όλο αυτό είναι, θα το λέγαμε, ένα παιχνιδιάρικο κλείσιμο ματιού σε έναν τρομακτικό, υπέροχο, νέο ψηφιακό κόσμο. Προκαλεί ερωτήματα. Η τέχνη αυτό κάνει άλλωστε, ερωτήματα βάζει και τις απαντήσεις. Σε ρωτάς. Αυτό.